Ο Μητροπολίτης Θεσσαλιώτητος και Φαναριοφερσάλων κ. Κύρλλος διαψεύδει κατηγορηματικά χθεσινό δημοσίευμα της εφημερίδας Έθνος, σύμφωνα με το οποίο ελέγχεται από το ΣΔΟΕ για οικονομικά ζητήματα. Ο Μητροπολίτης στην απάντησή του προς τον διευθυντή της εφημερίδας υπογραμμίζει ότι ουδέποτε εκλήθη από το ΣΔΟΕ για οικονομικά θέματα που τον αφορούν. Επίσης, αφήνει αιχμές κατά των συντακτών του δημοσιεύματος, λέγοντας ότι αναφέρονται γενικά και αόριστα σε έγκυρες δημοσιογραφικές πληροφορίες, ενώ στο δημοσίευμα μοιάζει να εμπλέκονται διάφορα οικονομικά και μη ζητήματα των Μητροπόλεων με τους Μητροπολίτες ως φυσικά πρόσωπα. Αναλυτικά στην απάντησή του, ο κ. Κύρλλος αναφέρει: «Σπέβδω να διαψεύσω κατηγορηματικώς και μετεμφάσεως τις πληροφορίες που αναπαράγονται στο εν λόγω άρθρο που αφορούν στο πρόσωπό μου ως χονδροειδείς και παντελώς αβάσιμες. Σας δηλώνω ότι ουδέποτε οχλήθην από το ΣΔΟΕ για θέματα σαν αυτά που μου καταμαρτυρούνται. Απορώ ποιες είναι οι έγκυρες όπως τις ονομάζετε πληροφορίες σας και ποια τα ευρήματα του ΣΔΟΕ. Για ποιον φάκελο ομιλείτε και ποια είναι η αρμόδια πηγή στην οποία αναφέρεστε. Ομιλείτε για οικονομικούς ελέγχους, ενώ ποτέ δεν μου έγινε παρόμοιος έλεγχος. Αναφέρεστε γενικώς σε εκκλησιαστικά υποτιθέμενα ή μη οικονομικά σκάνδαλα, τα οποία όμως φαίνεται να βαρύνουν και το δικό μου πρόσωπο, καθώς οι αναφορές στο άρθρο της εφημερίδας σας δεν είναι γενικές και αόριστες, αλλά ονομαστικές, συγχαίεται άλλος τα των Μητροπόλεων με τους Μητροπολίτες ως φυσικά πρόσωπα». Καταλήγει στην απάντησή του ο Μητροπολίτης. Αξίζει να σημειώσουμε ότι το δημοσίευμα της εφημερίδας Έθνος έπεσε ως βόμβα στην τοπική κοινωνία της Καρδίτσας, καθώς ο Μητροπολίτης χαίρει μεγάλης εκτίμησης μεταξύ των πιστών. Μάλιστα, οι εκκλησιαστικοί κύκλοι έλεγαν ότι όταν πριν από 2 χρόνια αναγκάστηκε να υποβληθεί σε δαπανηρή χειρουργική επέμβαση, χρειάστηκε να γίνει ένας άτυπος έρανος μεταξύ συγγενών και φίλων για να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα χρήματα. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η σημαντικά επιβαρημένη πλέον υγεία του Μητροπολίτη δεν του επιτρέπει να ασκεί πλήρως τα καθήκοντά του και έτσι δεν αποκλείεται να έχει δημιουργηθεί το κατάλληλο υπόστρωμα ώστε διάφοροι εκκλησιαστικοί και παραεκκλησιαστικοί παράγοντες να αφαιρετούν σε βάρος της Ιεράς Μητρόπολης και των πιστών της.